Εμείς ήδη από τις 7 Ιανουαρίου, πάρα πολύ νωρίς, είχαμε αναφέρει εδώ πρώτη από όλους το όνομα της Κατερίνας Ντούσκα και εγώ σας είχα πει ήδη ότι την προηγούμενη εβδομάδα περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένα μικρό θεματάκι, θα σας το εξηγήσω ακριβώς το παρασκήνιο και γιατί καθυστέρησε η ανακοίνωση. Δεν μπορείς να οποία γράψει, θα γίνει. Σε παρακαλώ. Η οποία θα γίνει λοιπόν ουσιαστικά στο τέλος της εβδομάδας, το περιμένουμε 31 Ιανουαρίου, άντε να πάει 1η Φεβρουαρίου. Σήμερα. Και υπήρξε ένα θεματάκι, διότι ήθελε η ΕΡΤ πολύ σωστά να διευκρινίσει τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας. Δηλαδή, ποιος αναλαμβάνει το budget. Εννοείται ότι η ΕΡΤ έχει πει εδώ και πολλά χρόνια ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Πρέπει η εταιρεία να το αναλάβει. Και υπήρξε ένα τέτοιο θεματάκι. Στο πόσο, μεσοδιάστημα γνωρίζω. Πόσο είναι για φέτος το κουστούμάκι? Συνεχίζω το παρασκήνιο και θα σου το πω. Στο μεσοδιάστημα ακούστηκαν και άλλα τραγούδια, να το πούμε και αυτό. Όμως θεωρώ ότι έχει κλειδώσει. Το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Δύσκολα θα ανατραπεί αυτό που έχουμε πει εμείς ήδη από τις 7 Ιανουαρίου. Αυτό πέρσι που τα λεφτά δεν πήγαιναν στους λογαριασμούς. Δεν νομίζω ότι θα γίνει ακριβώς επειδή. Έχουμε. Δηλαδή υπάρχει κάποιο τραγούδι για να πει. Λοιπόν, αν λοιπόν είναι η Κατερίνα Ντούσκα, ξέρω ότι έχει γραφτεί το τραγούδι. Υπάρχει ήδη τραγούδι δηλαδή και νομίζω ότι μαζί με την ανακοίνωση της ελληνικής. Του Έλληνα ή της Ελληνίδας, το πω εγώ ακόμα ότι έχουμε ένα μυστήριο, έτσι να μην χαλάσω το suspense, θα έχουμε και το τραγούδι. Πόσα φορά θα πρέπει να πληρώσει για να πάει σε Eurovision η κοπέλα? Τι ανησυχείς από τη δική σου την τσέπη θα τα πάρει, πραγματικά τώρα. Τα δικά σου χωράφια θα πληρώσει. Λεφτά υπάρχουν, δηλαδή. Προφανώς έχουν βρεθεί. Να ρωτήσουμε λίγο τον Στέφανο, εσύ έχεις κάποιο χωράφι να δώσει για να πάνε στην Ελλάδα? Μπορείς να συμβάλλει. Ντούσκα, παιδιά, έλα, όλοι έχουν κάτι. Εγώ έχω κάτι στο λόγο. Άμα θέλετε, έχω κάτι στο λόγο που δεν μπορώ να χτίσω. Ωραίο. Οπότε όποιο θέλει για την Eurovision, αλλά θέλω να επιλέξω και τον υποψήφιο. Μάλιστα. Φέρετε η Μαριλού. Ωραία. Εσύ, Στέφανε, να πάρει την αγαπημένη σου την Πάολα που τόσο πολύ την αγαπά και να τη πει να κάνει κάτι καλό για την Ελλάδα και να πάει και εκείνη μια φορά στην Eurovision. Έτσι. Πάολα, να πει παγιδευτιά, Γιάννη.